Φουσκωμένοι είναι οι λογαριασμοί ρεύματος για τους περισσότερους καταναλωτές. Η αγανάκτηση ξεχυλίζει, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τα τεράστια ποσά που έρχονται. Είχα 90 ευρώ και τώρα έχω 280. Πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, έχω και το κατώτερο, ας πούμε, στο τιμολόγιο, αν είναι δυνατόν. Σκεφτείστε μήπως να αλλάξετε πάροχο ενέργειας, να πάτε σε κάποια αντίστοιχη εταιρεία. Δυστυχώς, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε και εδώ, γιατί ο αδερφός μου είναι σε άλλη εταιρεία που είναι χειρότερα από τη ΔΕΗ. Άρα δεν θα αλλάξετε εταιρεία, αφού το... Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είμαστε. Μπορείτε όμως να τα απεξέλθετε. Όχι. Όχι, γιατί είμαι μάνα με δύο παιδιά, χείρα και δεν σέβονται τίποτα. Αυτό το κράτος δεν σέβεται τίποτα. Αυξημένο είναι το κόστος και στην τηλεθέρμανση, όπως λένε οι καταναλωτές, ωστόσο δεν σκέφτονται να την αλλάξουν, γιατί είναι το πιο βολικό μέσο θέρμανσης στην πόλη. Ασφαλώς έχουν αυξηθεί και το ρεύμα και η θέρμανση γενικά. Γενικά η τηλεθέρμανση ήταν από τις νέες λύσεις στην πόλη των Σερών, γιατί είμαστε και τυχεροί που την είχαμε. Ναι, αλλά... ναι. Αλλά ναι. Είναι, πληρώνουμε αυξημένα, οπωσδήποτε, βέβαια. Βέβαια. Όχι, τι να αλλάξουμε, αφού τα άλλα είναι χειρότερα. Με τα κλιματιστικά πληρώνουν 600 και 700 ευρώ. Με το πετρέλαιο το ίδιο, έτσι, οπότε το αέριο επίσης αυξήθηκε αυτό πάρα πολύ, οπότε η τηλεθέρμανση είναι το πιο βολικό μέσο θέρμανσης, να πούμε. Ανάλογα πόσο θα κάψεις, αυτή είναι η στάνταρ. Το συμβόλαιο λέει μέσα, η τιμή θα είναι 10% κάτω από το πετρέλαιο. Όσο έγινε στο πετρέλαιο, 10% κάτω πληρώνει τώρα. Οπότε περιμένουμε την κυβέρνηση, αυτά που εξήγηλε, έτσι, να ελαττώσει λίγο έτσι, και το ρεύμα και το αυτό να κοιτάξει λιγάκι, γιατί ο κόσμος δεινοπαθεί. Ο κόσμος όλος υποφέρει. Έτσι, παρακαλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να δει και τη μείωση του ρεύματος και τη μείωση της θερμάνσεως. Και γενικώς όλα τα είδη διατροφής. Όλα είναι στα ύψη, βενζίνες, ξέρω εγώ, έτσι, όλα. Όλα, όλα. Σε ανακοίνωση της πάντως η θέρμη τηλεθέρμανση Σερών, συναισθανόμενοι σε μέγιστο βαθμό τις αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής επιβάρυνσης του κάθε νοικοκυριού, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι προχωράει σε μείωση της τιμής της τηλεθέρμανσης, απορροφώντας ακόμη μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στις διεθνείς αγορές που επιβαρύνουν την παραγωγή θερμικής ενέργειας και συνεχίζουμε, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, να σας παρέχουμε την πιο οικονομική μόρφη θέρμανσης. Οι αυξημένες τιμές στους λογαριασμούς πάντως προβληματίζουν τους Σεραίους. Αυτό ρεύμα είναι για φυλακή. 40% είπαν πάνω. Άρα πάρα πολλά. Σκέφτεστε να αλλάξετε όμως δίκτυο, παροχή, να πάτε. Όχι, 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 όχι. Η ΔΕΗ είναι σταθερή αξία, οπότε... Και απλώς έχω ακούσει σε κάποιους που έρχεται μεγάλη ΔΕΗ. Έχετε αγχωθεί, μη σας έρθει μεγάλο ποσό, γιατί ό,τι και εμείς ακούμε. Όπως όλος ο κόσμος, φυσιολογικά. Ο καθένας είναι, το ψυχολογικό είναι προσωπικό κομμάτι του καθενός. Θα σκεφτείτε να αλλάξετε πάροχο, εάν είναι πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω. Χρειάζονται μελέτη όλα αυτά τα πράγματα και δεν γίνονται ούτε από τηλέφωνα. Πρέπει κανείς να τα βάλει κάτω τα πράγματα και να τα μετρήσει.